Θα δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο Κερατέα, τον κύριο Ιατρού. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Επιτροπή που μας προσκάλεσε. Θυμάμαι στα πόσα χρόνια αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Είναι η τρίτη φορά που θεσμικοί φορείς μας καλούν σε διάλογο. Και είναι το μόνιμο παράπονό μας. Και επειδή πρέπει να τιμήσουμε, γιατί κάποιοι έχουν προβεί σε τέτοιες ενέργειες, η ΤΕΘΚΝΑ είναι ο πρώτος φορέας ο οποίος άνοιξε το διάλογο, αν και στην ουσία τον ακύρωσε στο μέλλον και με κάποιες, κατά την άποψή μου, λάθος πράξεις, μας έδειξε το δρόμο της εξόδου. Και επιπλέον, ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Παυλόπουλος, είναι αυτός που τουλάχιστον σε εμάς έδειξε αυτή την ευαισθησία που αρμόζει στη θέση του για να συζητήσουμε στην προοπτική εύρεσης λύσης και όχι στην προοπτική να επιβάλλουμε αυτά τα οποία έχουν γίνει. Θα μου τρέψετε καταρχήν να ζητήσω την άδειά σας, παρότι χτες πήραμε την πρόσκληση, να δώσουμε στους συναδέλφους σας βουλευτές κάποιο στοιχειώδες υλικό με ένα βιβλίο το οποίο έχουμε, το έχουν πάρει δύο μονοβουλευτές, που θα είναι πολύ χρήσιμο και για το γενικό πρόβλημα, αλλά και ειδικότερα για το ζήτημα της Κερατέας. Αν μου επιτρέπετε, μπορεί να το δώσει κάποιος τώρα. Ωραία. Λοιπόν, και να ξεκινήσω από αυτό που είναι το έλασον και να πάω σε πιο σημαντικά πράγματα, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, αν και έχω καταλάβει ότι περίπου μία μισή ώρα συζητάμε και έχουν ακουστεί όλες οι φωνές συμφωνίας και μία πλευρά, θα έλεγα, και η Ανατολική Αττική, σε εισαγωγικά το βάζω, θα έχει μόλις 15 λεπτά. Ήθελα λίγο την ανοχή σας. Ας ξεκινήσουμε μια πρόσκληση. Επειδή είχαμε προσκλήσεις για εκδρομές στο ένα στο άλλο μέρος, θα σας προσκαλέσω και εγώ στην Κερατέα. Σε ένα χώρο που δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα, που είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός, ένας όμορφος χώρος της Αττικής, αλλά δεν θα σας δείξω αυτό το χώρο, αν έρθετε. Και σας παρακαλώ να έρθετε. Θα σας δείξω, κύριε Πρόεδρε, και όσους έρθουν, 100 μέτρα έως 1500 μέτρα γύρω σε αυτό το χώρο, τις 12 εγκαταστάσεις τσιγκάνων τα τελευταία 7 χρόνια, οι οποίοι δηλώνουν με την πλήρη ανοχή όλων, ακόμα και αστυνομίες. Έχω μια φοβερή αλληλογραφία, έχουν ξεπεράσει τα 25 έγγραφα στα 2 χρόνια που είμαι δήμαρχος, που καλούμε την πολιτεία να παρέμβει σε αυτούς οι οποίοι δηλώνουν. Ερχόμαστε διότι θα γίνει χωματερή, να δείτε την αθλειότητα, να δείτε την τριτοκοσμική διάσταση που μένουν οι άνθρωποι και τότε θα καταλάβετε τι μας περιμένει. Και παρακαλώ σε αυτό, ειλικρινά, στον άνθρωπο που έχω συζητήσει πάρα πολύ και έχει κατανόηση και είναι αληθής, στον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Μανιάτη, τον παρακαλώ πρώτος να έρθει να το δει. Μετά την πρόσκληση αυτή, θα σας κάνω μια πολύ σύντομη περιγραφή του ειδικού προβλήματος Κερατέας. Η Κερατέα, σε αντίθεση με πολλούς άλλους χώρους και περιγράφεται στα υλικά τα οποία σας έχουν περιγράψει, έχει επιλεγεί για χώρο υγειονομική σταφή και ο ΕΔΑ μία περιοχή της 500 στρέμματα που είναι κηρυγμένος με δύο ΦΕΚ αρχαιολογικός. Και μάλιστα δύο ΦΕΚ, πολύ παλιό το ένα, το 852 του 80, ο κύριος Ανδριανόπουλος, που κηρύθηκε όλη την περιοχή αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και προσέξτε, το δεύτερο ΦΕΚ το 1995, από τότε υπάρχει το πρόβλημά μας, είναι δημοσιευμένο ακριβώς την ίδια ημέρα, 29/12/95, που επιλέγει ο ενιαίος σύνδεσμος, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, αυτόν τον χώρο. Το ότι το λέγαμε τόσα χρόνια και κάποιοι μας ειρωνεύονταν, τώρα πια δεν συμβαίνει, διότι ο ίδιος ο εισαγγελάς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχω γράμμα από τον Πρωθυπουργό, κατόπιν κάποιων στοιχείων που του δώσαμε μαζί με αυτά που σας θέτω εγώ, αναγνωρίζει το πρόβλημα, το παραδίδει στον Υπουργό Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Χατζηγάκης, τότε, πέρσι, αναθέτει, ξεκινάει αυτεπάγγελτη παρέμβαση του εισαγγελέα πρωτοδικών. Και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Εμείς έχουμε ήδη καταθέσει ένα ογκοδέστατο φάκελο. Θα σας πω ένα μόνο πράγμα, διότι χρησιμοποίησα μια φράση που είναι πάρα πολύ σκληρή. Λέγαμε τότε ότι η Βουλή παραπλανήθηκε. Ξέρετε, ο βουλευτής, όταν παίρνει επιστημονικά στοιχεία, λέει, το λένε επιστήμονες και τελείωσε. Δεν μπορεί να ψάξει τη λεπτομέρεια. Θα σας δείξω μόνο αυτό. Και είναι τόσο απλό να το καταλάβετε και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη ουσία του προβλήματος της Κερατέας. Αυτός είναι ο χάρτης με βάση τον οποίο επιλέχθηκαν οι περιοχές στην Αττική. Όπου είναι χρωματισμένο, απαγορεύεται για διάφορους θεσμικούς λόγους. Αρχαιολογικά, τοπία ιδιαίτερη φυσικού κάλους, νερά κλπ. Ό,τι είναι λευκό, λέει ο χάρτης, επιτρέπεται. Στην περιοχή τη δική μας, εδώ σε αυτό το σημείο, το λευκό τοπίο υπάρχει
είναι γιατί ξεχάστηκαν δύο ΦΕΚ τα οποία τα απέδωσαν σε άλλη περιοχή. Υπάρχει, λέει, ΦΕΚ Λαβριωτική. Λαβριωτική είναι από τα Καλύβια μέχρι το Λαύριο, 8 Δήμοι και κοινότητες. Ποιοι όμως το απέδωσαν στο Δήμο Λαβρίου και δεν κοκκίνησαν το χώρο αυτό που είναι κηρυγμένο τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, η μελέτη που ήρθε και εγκρίθηκε στη Βουλή, και δεν χρωμάτισαν κόκκινο το χώρο που είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός και είχε τα 500 μέτρα απόσταση, διότι είπαν υπάρχει αυτό το ΦΕΚ, αλλά όμως είναι στη Βραώνα. Αυτοί οι οποίοι το έκαναν όμως θα λογοδοτήσουν, και αυτό το οφείλουμε και στον Πρωθυπουργό και στον κύριο Χατζηγάκη. Και όλοι γνωρίζουν ότι με δύο τελευταίες πράξεις, τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του προηγούμενου χρόνου, η αρχαιολογική υπηρεσία, μα δεν μπορεί να κάνει, δηλαδή μπορεί να απόκτησει τα ΦΕΚ, ουσιαστικά δεν επιτρέπει, είμαστε ήσυχοι εμείς πλέον, δεν επιτρέπει να μπουν οι εργολαβοί μέσα, ούτε οδοφράγματα, ούτε τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Δεν κάποτε τα είχαμε, βεβαίως. Κάναμε αντίσταση. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αντίσταση. Και θα μας επιτρέψετε να κάνουμε αντίσταση, γιατί κάποιοι άλλοι κάνουν αντίσταση και δηλώνουν δια τηλεοράσεις, και είναι και αρχηγοί κομμάτων και δήμαρχοι περισπούδαστοι, κάνουν αντίσταση γιατί δεν πρόκειται να γίνει το γήτο του Παναθηναϊκού. Τι λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, θα υπολογίσουμε. Σας βεβαιώνω, εγώ το άκουσα χθες τη τηλεόραση από δύο θεσμικούς παράγοντες, θα γίνει. Ό,τι θέλει, λέει το Συμβούλιο Επικρατείας. Μα είναι δυνατόν? Και μας κατηγορούν εμάς που λέμε σεβόμαστε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, αυτό λέμε, αλλά δεν είναι μόνο δύο αποφάσεις που έχει βγάλει το Συμβούλιο Επικρατείας. Για την κερατέα και το γραμματικό υπάρχουν άλλες τέσσερις εκκρεμότητες. Και για τη μία σας διαβεβαιώνω, είναι τόσο κατάφορη η παραβίαση για τις απαλλοτριώσεις, θα την κερδίσουμε. Είναι βέβαιο. Όπως και ο εισαγγελέας, με τα στοιχεία που έχει, δεν μπορεί να κάτσει ακίνητος σε αυτά τα τρομακτικά στοιχεία στη διάθεσή σας λεπτομέρειες. Να είναι αρχαιολογικός χώρος κηρυγμένος και να τον αποκρύπτουν από τις μελέτες και να παρασυρθούν ολόκληρη Βουλή, υπουργούς, την κυρία Βάσο την Παπανδρέου. Ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, τότε που έγινε το έγκλημα, ήξερε. Και ο κύριος Γενικός, πολιτικό πρόσωπο, στο Δήμαρχο Κερατέας που αποκαλύπτει αυτά τα στοιχεία, θα πάρει και αυτά τα πρακτικά και έχουν κάνει και άλλη μήνυση, έχει κάνει αγωγή 300.000 ευρώ, διότι λέει τον συκοφαντώ. Έτσι ασκείται η πολιτική, με τρομοκρατία. Και εγώ προσωπικά την τρομοκρατία την έχω υποστεί στην πλάτη μου. Τα τελευταία δύο χρόνια που κάνω μαζί με την κοινωνία μου και την ομαρχία όλη αυτόν τον αγώνα, έχω έξι, μα έξι δικαστικές, ας το πούμε, εμπλοκές, διότι κάναμε ένα φυλάκιο που φυλάμε για τις πυρκαγιές και μέσα από αυτό το φυλάκιο φυλάμε και το χώρο. Στην περιοχή που έχουν γίνει του κόσμου οι παρανομίες. Ορίστε. Δεν ονόμασα κάποιον. Α. Υπερασπιστείτε ότι μου έχει κάνει μήνυση. Εντάξει, κύριε Μάκη. Επειδή, κύριε Πρόεδρε, βεβαίως, επειδή θέλω να είμαι λίγο πρακτικός και ο χρόνος περιορισμένος, εγώ θα θέσω τέσσερα ερωτήματα. Εάν από αυτά τα ερωτήματα, έστω και σε ένα, πάρω μία απάντηση, έστω και αρνητική, θα θεωρήσω ότι κάτι βγήκε από εδώ. Ερώτημα πρώτον. Θέλουμε να κλείσουμε τον χώρο τον οποίο ρίχνουμε παρανόμως, ναι, το λέω, παρότι υπήρχε άδεια παλιά, 30 χρόνια λειτουργήσε τα απορρίμματα. Το 2007, μόλις εκλεγήκαμε, πήραμε απόφαση κατά πλειοψηφία. Δεν μας επιτρέπεται. Πώς, να σας πω. Διότι ενώ πρέπει να υπογράψουμε μια σύμβαση για τα οικονομικά, όλα τα γνωστά που κάνουν όλοι οι Δήμοι, με τον ΕΣΚΝΑ, ο ΕΣΚΝΑ μας λέει: υπογράψτε ότι θα δεχτείτε να γίνει στον αρχαιολογικό χώρο ο ΧΙΤΑ, ο δικό σας και ο ΕΔΑ, και τότε θα τα πάρετε. Αυτό συμβαίνει μόνο με εμάς και το γραμματικό. Θέλουμε να το κλείσουμε και θέλουμε αύριο να βάλουμε λουκέτο και να πάμε τα ελάχιστα απορρίμματά μας στο μόνο νόμιμο χώρο. Δεν μας το επιτρέπουν. Θα μας το επιτρέψουν? Χωρίς όρους και χωρίς δηλώσεις μετανοίας. Βεβαίως. Έχω τη σύμβαση του ΕΣΚΝΑ. Κύριε, θα σας παρακαλούσα να επισπεύσετε λίγο. Να... Δεύτερο ερώτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο ΕΣΚΝΑ λειτουργεί με τους 89 Δήμους και 24 Δήμοι είναι εκτός, κύριε Πρόεδρε. 24 Δήμοι είναι εκτός. Καλός ή κακός όμως, ο Γενικός Γραμματέας από 10 Φεβρουαρίου πέρσι πήρε απόφαση και είπε: ένας ενιαίος ΦΟΣΔΑ, βεβαιώστε κύριε Περιφερειάρχη, και είμαστε υποχρεωτικά μέλη του. Πλην όμως, μας αρνούνται τη συμμετοχή ένα χρόνο τώρα στις διαδικασίες. Ίσως θέλουν να κάνουν εκλογές, να τελειώνουν ως Αθήνα και Πειραιάς και μετά στα τελεσμένα να μας πάρουν. Τις διαδικασίες συμμετοχής τις θέλουμε τώρα, να δεσμευτεί ο ΕΣΚΝΑ, για να αποδείξει ότι είναι αξιόπιστος απέναντι στους Δήμους που εκπροσωπεί και ότι θέλουμε κοινή λύση. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις διαδικασίες. Έχουμε πει πολλές φορές θέλουμε διάλογο. Δεν θέλουμε αποφασίζουμε και διατάζουμε. Τρίτο, υπάρχουν στην περιοχή μας χώροι που υποδέχονται. Όσο τονάζει, υποδέχεται η Δυτική Αττική Φυλή σε αστικά απορρίμματα, δηλαδή 5 με 6.000 τόνους, περισσότερο, με στοιχεία του ΕΣΚΝΑ μιλάω, σε οικοδομικά απορρίμματα.
Ποιοι είναι αυτοί οι χώροι? Τα λατομεία της Ανατολικής Αττικής. Αυτό το παραγράφουν όλοι. Αυτή είναι η σημαντική προσφορά αυτής της περιοχής. Πλην όμως σήμερα έχουμε ένα τρομερό πρόβλημα. Για διάφορους λόγους τα λατομεία έχουν σταματήσει και τη λειτουργία τους, καλώς ίσως, αλλά και την υποδοχή των αδρανών οικοδομικών απορριμμάτων. Περιτριγυρίστε Μαρκόπουλο, Κοροπή, Παιανία, Κερατέα, Καλύβια. Θα δείτε την αδειάδα σε όλο το μεγαλείο. Έρχονται από την Αθήνα τα τα μπαζάδικα και αδειάζουν μέσα στις ελιές, στην Ιερή Ελιά και στο Αμπέλι της Αττικής. Σε αυτό πρέπει κάποιος να παρεύει να βρει λύση. Και το τελευταίο από αυτά που θέτω σε ερωτήματα είναι το εξής. Κύριε Γιαννόπουλε, είχαμε συναντηθεί στην Κερατέα. Στην Κερατέα τα μόνα έργα που γίνονται και γίνονται μεγάλα έργα γίνονται μόνο με χορηγίες. Το κέντρο υγείας Κερατέας γίνεται από χορηγό. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Είπαμε ότι κάποτε θα το γενιάσουμε. Δεν θα το γενιάσουμε. Διότι ακόμα και εκεί το κράτος μας παραπέμπει μετά από χρόνο και συμπλέκει αυτό το πρόβλημα. Σας το λέω πολύ ειλικρινά, το ξέρετε πολύ καλά το πρόβλημα, με το αν θα δεχτούμε τη χωματερή, κύριοι βουλευτές. Και στην Κερατέα έχει κοπεί κάθε βοήθεια, κάθε στήριξη, έστω και νόμες. Σε 2 χρόνια, εάν δεν φτιάξουμε ένα σχολείο, θα έχουμε έκρηξη στην Κερατέα. Με 5.000 κατοίκους επιπλέον. Κι όμως, αισθανόμαστε, με σεβασμό το λέω, έναν αποκλεισμό. Και ο αποκλεισμός είναι στη λογική. Δεχτείτε να σας βοηθήσουμε με αντισταθμιστικά. Θερμή παράκληση. Να τελειώνουμε. Υπάρχει χωματερή, αλλά υπάρχουν και σχολεία. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Μη μας αποκλείεται. Ό,τι προσφέρει η Κερατέα, το προσφέρει και η Ανατολική Αττική. Αεροδρόμιο, λατομεία, ΔΕΗ. Αυτά όλα τα μηδενίζουν όλα και ξέρετε τι ξεχνάνε. Μας βάζουν σε μια μόνη αντιπαράθεση Κερατέα γραμματικό με τη Φυλή και αντίστοιχα Ανατολική με Δυτική Αττική και ξεχνάνε αυτό το οποίο τόνισε ο κύριος Πάγκαλος και ο κύριος Αλευράς, ότι η παραγωγή του 95% είναι Αθήνα και Πειραιάς. Εγώ σας λέω κάλλιστα με τους όρους που είπαμε προηγουμένως, Αθήνα και Πειραιάς ή Μητός κτλ. Δεν το προτείνω προς Θεού. Με τις ίδιες λογικές όμως έχουν χώρους να κάνουν τα ίδια. Γιατί με ποιο δόγμα η Αθήνα και ο Πειραιάς βγαίνουν απ' έξω? Και με ποιο δόγμα περιοριζόμαστε εντός Αττικής και όχι εκτός Αττικής? Και θέλω να πω ότι αν πάμε με τέτοιες λογικές θα έχουμε μονίμως αδιέξοδο, όπως έχουμε αδιέξοδο 20 τόσα χρόνια. Αν ανοίξουν λίγο τα μυαλά και αν δεν υπάρχει αυτή η κατεντολή προς τους μελετητές, με συγχωρείτε για τη φράση, είναι έτσι όμως, διαπλοκή. Δεν μπορεί ο μελετητής, εμένα μου έχουν πει μελετητές, τα έχω καταθέσει στον εισαγγελέα. Δεν λέω κάτι στον αέρα. Τα έχω στον εισαγγελέα. Να μας λένε, αυτή την εντολή είχαμε. Επελέγει από τον ΕΣΚΝΑ κάποτε, σας είπα την ημερομηνία, ο χώρος να δείτε, να βρείτε, να εγκριθεί. Έτσι έγινε πριν από τη θητεία σας, κύριε Μανιάτη. Το ξέρετε, πιστεύω αυτό το πράγμα. Και επιτρέψτε μου, κλείνοντας, 2 μόνο μικρά σχόλια. Από αυτά που υπόθηκαν, γιατί θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, όταν καταφέρνουμε και συζητάμε, έστω και πιεσμένα σε αυτά τα 3-5 λεπτά, ευχαριστώ για το χρόνο που δίνετε παραπάνω, συζητάμε με όρους μη αληθείας. Υπόθηκαν πολλές ανακρίβειες εδώ μέσα. Καταρχήν, μια ανακρίβεια, δεν είναι αντιπαράθεση με τη Δυτική Αττική. Ότι ο χώρος λέει 3,5 χρόνια. Όχι. Η πρώτη φάση, το πρώτο κύτταρο 3,5 χρόνια, όλοι οι χώροι, να διαβάσετε τις μελέτες, Κερατέας Γραμματικού Φυλής, έχουν ορίζοντα ζωής με τα μεγέθη που έχουν προδιαγράψει 20 έως 28 χρόνια. Άρα η πρώτη φάση μόνο. Άλλο. Δεν μπορούν να λένε ότι εμείς αντιδρούμε και ότι δεν έχουμε χάσει τις αποφάσεις της δικαστικής. Όχι. Έχουμε, κύριε Πρόεδρε, 4 εκκρεμότητες και η Κερατέα και το Γραμματικό στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και όχι μόνο εκεί, αλλά αυτές είναι οι βασικές. Όταν τελειώσουν και όταν τελειώσει και η παρέμβαση του εισαγγελέα, μπορούμε να το ξαναδούμε. Αλλά το πιο σημαντικό, να δείτε πώς παραπλανάτε η Βουλή πάλι, θα το πω εγώ, οι βουλευτές. Ακούστηκε από επίσημα χείλη, από υπευθύνους εδώ προηγουμένως. Η Ανατολική Αττική λέει παράγει τα περισσότερα απορρίμματα. Ξέρετε πόσο παράγει η Ανατολική? Είναι 1,20 κιλά ο κάθε κάτοικος. Άντε και τα υπόλοιπα. Είναι 300 με 350 τόνοι την ημέρα. Στους 6.500 τόνους την ημέρα, η Ανατολική Αττική παράγει 300 με 350 τόνους την ημέρα και δέχεται γύρω στους 7.000 τόνους την ημέρα οικοδομικά απορρίμματα της Αθήνας και του Πειραιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε με στοιχεία τα οποία δεν μπορεί ο βουλευτής να τα δει στη λεπτομέρεια, δεν μπορεί να διαβάζει τόνους ή με τόμους που έχουν γράψει να παραπλανούμε. Κύριε Δήμαρχε, θα ζητήσω να σας ολοκληρώσετε. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, προσκαλώντας σας. Εκτός από την εκδρομή που σας είπα και ειλικρινά σας δηλώνω ότι αν αυτό το οποίο ανέφερα αποδειχθεί ότι δεν είναι αληθές, εγώ θα πείσω όλη την πόλη μου, όλη την πόλη μου θα τα δεχτούμε όλα, αλλά είναι αληθές.
στα 100 και στα 1500 μέτρα έχει γεμίσει από εγκαταστάσεις τσιγκάνου που περιμένουν πότε θα γίνει ηχοματερή. Και έλατε να δείτε την αθλειότητα. Προτείνω, εφόσον θα συνεχίσετε, να καλέσετε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τον κύριο Οικονομόπουλο. Όσοι ακούνε αυτά τα οποία παραθέτει, αλλάζουν αντίληψη. Πολύ πρόσφατα, σε μια ημερίδα που έγινε, ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρωτικής και Αττικής πραγματικά έμεινε κατάπληκτος. Και είπε, επιτέλους, ποιοι είναι αυτοί που δεν ακούνε να εφαρμόζουν αυτά, μελέτες του ΕΣΚΝΑ. Και δεύτερο, η ανακύκλωση στην ύλη, το ξέρουμε όλοι, η μείωση του όγκου των απορριμμάτων, των παραγωγών. Το παράδειγμα της ελευσίνας και της παιανίας, τα έλεγα, η ελευσίνα έχει φτάσει στο 75%. Απλά πράγματα. Επιτρέψτε μας να το υλοποιήσουμε.